Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα στον ακροατή σας, στις θεατές σας. Εντάξει, είναι μια δύσκολη στιγμή, μια απρόσμενη εξέλιξη να αποκλειστούμε μετά από έναν αρκετά καλό παιχνίδι. Το είδατε κι εσείς, νομίζω το διαπιστώνετε. Δυστυχώς η μπάλα δεν ήταν ούτε η τύχη του μέρους μας. Εκείνο που θέλω να μεταφέρω στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, όπως τα τελευταία 5 χρόνια δείξαμε οριμότητα και κλειστή διοίκηση, αυτό θα πράξουμε και από το αύριο. Εμείς είμαστε εκεί να βρούμε τις λύσεις, όπως είχα πει και στη Γενική Συνέλευση, αλλά και αρκετές φορές, το ενδεχόμενο αποκλεισμού από ομίλους της Ευρώπης. Έχουμε το πλάνο μας, έχουμε τις λύσεις μας. Οπωσδήποτε δεν θα είναι εύκολο, είναι κατανοητό σε όλους μας. Όμως το ΑΠΟΕΛ έχει και διοίκηση, έχει και ομάδα, έχει και προπονητή και θα συνεχίσει στο πρωτάθλημα όταν θα επαναρχίσει μετά τη διακοπή των διεθνών παιχνιδιών. Προτού με ρωτήσετε, ήταν η λυμμένη αποφάση μετά από την πρόταση που δεχτήκαμε χθες και ανανεωμένη από την Freiburg. Όποιον και να ήταν το αποτέλεσμα, ο ποδοσφαιριστής Ρόλαντ Σαλάι φεύγει απόψε να πάει να περάσει ιατρικά τεστ και αν όλα είναι ok, μάλλον θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του αύριο. Αλλά αυτή η αίσθηση ακόμα 5 εκατομμύρια, πρόεδρε. Μην με ρωτάτε να σας πω το ποσό, δεν πρόκειται να σας το επιβεβαιώσω. Είναι ένα ποσό το οποίο τη διοίκηση την ικανοποιεί. Είτε περνούσαμε είτε όχι, ήταν και η επιθυμία του παίχτη μετά από ένα σύριο της τελευταίας εβδομάδας να πάει σε ένα πιο ανεπτυγμένο πλάθος. Είχαμε πει, επενδύουμε για να μεταπουλούμε, να κάνουμε το κέρδος που επιδιώκει η εταιρεία. Αυτόν κρίνουμε σαν διοίκηση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγει με την πρόταση που έχουμε δεχθεί, γιατί δεχτήκαμε ξανά πρόταση από την Freiburg. Ήρθαμε πίσω με αυξημένη πρόταση, την οποία καθίσαμε χθες, τη συζητήσαμε τα μέλη της διοίκησης που είναι παρόν εδώ. Είχαμε πει ό,τι και να προέκυψε, θα προχωρούσαμε στην ολοκλήρωση αυτή τη μεταγραφή. Πρόεδρε, ο κ. Μπαλτασάρη είπε ότι θα μιλήσουμε με τη διοίκηση και θα γίνει ό,τι είναι καλύτερο για τον ΑΠΟΕΛ. Πριν από λίγο, είπα ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει προπονητή. Δεν υφίσταται θέμα αποχώρηση του κ. Μπαλτασάρη. Και τι να αποχωρήσει ο κ. Μπαλτασάρη, νομίζω είδατε κι εσείς το ΑΠΟΕΛ απόψε. Έκανε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα μετά από ότι δέχτηκε τον γκολ. Σχεδόν δεν κινδύνευσε καθόλου, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν μας βρίσκουν ικανοποιημένους και με την προσπάθεια και με την τακτική του προπονητή που ακολούθησε. Ποδόσφαιρο είναι, πληρώσαμε την αστοχία μας, την ατυχία μας. Εντάξει, τι να πω άλλο. Συνεχίζεται η δουλειά. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς έχουν γίνει κάποια σοβαρά λάθη σε βάρος του ΑΠΟΕΛ. Αυτά έχει δείξει και ο τηλεοπτικός φακός και έχει γίνει και μια δήλωση από τον κύριο Μπαλτασάρη ότι το απολογήθηκε ο διαιτητής. Ως διοίκηση θέλετε να προβείτε σε κάποιο σχόλιο? Παύλο μου, δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Είτε από λάθη του διαιτητή, είτε από αστοχία δική μας, δυστυχώς είμαστε εκτός ομίλου. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Δουλεύουμε για να ξεκινήσουμε την πορεία μας για να κατακτήσουμε το 7ο συνεχόμενο. Αυτή είναι ο στόχος της διοίκησης. Η αποφάσια Σαλάι μας είπα ήταν ηλυμένη, πρόεδρε, ανεξάρτητη αλήθεια εκπαρισμού με την αγορά. Το όποιο άλλο πλάνο υπήρχε εδώ με τα γραφικά επηρεάζει από το σημερινό αποκλεισμό. Μένουν 24 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι τα περιθώρια είναι πολύ στενά για οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Παρόλο που η ομάδα σε όλες τις γραμμές πιστεύω ότι έχει τις λύσεις, έχει αρκετούς ικανούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις, σε όλες τις γραμμές. Τώρα, αν προκύψει κάτι, είναι άλλο θέμα, το οποίο πιστεύω ότι 24 ώρες που μας εμείναν, αν βάλετε ότι και τις επόμενες 7 ώρες θα είμαστε στο αεροπλάνο, πολύ δύσκολο να υπάρξει οτιδήποτε από πλευράς από εδώ. Πρόεδρε, είναι για άλλη μια παράμετρος. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εκτός πλάνων από το ξεκίνημα της περιόδου. Με αυτούς τι γίνεται? Εντάξει, έχουμε δώσει την κατευθυντήρια γραμμή και στους ποδοσφαιριστές και στους μάνατζερς τους να βρεθούν οι λύσεις. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει, τι θα προκύψει. Ευχαριστώ κύριε, καλό βράδυ.